Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε κοντά μας έναν φίλο για μας, μετεωρίτη φίλο, έχει ξαναβγεί στην εκπομπή μας, στη ραδιοφωνική, και είναι από την Κρήτη. Εδώ εμείς βλέπουμε το Πήλιο πάνω, βλέπουμε και τον Παγασιτικό, εκείνος βλέπει το Λιβικό Πέλαγος και μιλάμε βέβαια για τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, που ελπίζω να μας ακούει καλά. Εγώ σας ακούω καλά. Εσύ? Και μας βλέπετε κιόλας καλά. Και σας βλέπω και πολύ. Τι ωραία, τι ωραία. Ευλογείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ μαζί σας. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι εικόνα, φαίνεται καλά. Μια χαρά, μια χαρά, και θα είναι ακόμα καλύτερα αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να είστε στην παρέα τη Μετέωρη και εσείς Μετεωρίτης. Χαρά μου, διότι βλέπω, έχω ξαναδεί την εκπομπή σας. Σας έχω παρακολουθήσει και μπορώ να πω ότι πέρασα υπέροχα. Οπότε με χαρά είμαι εδώ πέρα. Τότε και εμείς θα περάσουμε ακόμα καλύτερα με εσάς, ελπίζουμε. Και σίγουρα και οι τηλεθεατές. Πατέρα Χαράλαμπε, θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε, και είναι και έτσι ένα δείγμα της εποχής αυτής της παράξενης που ζούμε. Τελικά έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Εχθές το βράδυ, αφού μιλήσαμε και αργά σχετικά για να κανονίσουμε κάποιες λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτή η τηλεοπτική μετάδοση, όπως ξάπλωσα, καθόμουν και σκεφτόμουν το τι ζούμε τώρα, το πώς θα είναι τη Μεγάλη Εβδομάδα, σκεφτόμουν πολύ τον πόνο κάποιων ανθρώπων, σκεφτόμουν αυτή την, που έχουμε χάσει την επικοινωνία με τα παιδιά, σκεφτόμουν το μετά και λέω, Θεέ μου, λέω, τι δοκιμασία είναι αυτή τελικά, τι δοκιμασία είναι αυτή? Και εκεί βέβαια έκανα μια σκέψη με τον εαυτό μου και λέω, τελικά εμπιστεύομαι τον Θεό ή όχι? Και τον εμπιστεύομαι ολοκληρωτικά ή όχι? Κοιτάξτε, όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι μια δοκιμασία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλα υπέροχα και όλα όμορφα και ούτε μπορούμε να αρνηθούμε τα συναισθήματά μας, τα οποία στην πραγματικότητα είναι συναισθήματα φόβου, είναι συναισθήματα πανικού. Είναι συναισθήματα άγχους, αβεβαιότητας, ανασφάλειας. Τα συναισθήματά μας δεν μπορούμε να τα βάζουμε κάτω το χαλί και να κάνουμε ότι σαν να μην υπάρχουν. Ούτε μπορούμε να τα στραγγαλίζουμε και να τους κόβουμε τη δυνατότητα να φανερωθούν και να εκφραστούν. Οπότε ναι, σαφέστατα. Σαφέστατα και δεν ξέρω τώρα με βλέπετε. Σας βάζουμε να φαίνεστε εσείς στην οθόνη. Για να θα παίζουμε με αυτά τα πλάνα, βλέπετε. Δεν ξέρω από αυτά καλά. Ωραία. Οπότε λοιπόν δεν μπορούμε να αρνηθούμε τα συναισθήματά μας. Τα αποδεχόμαστε. Όντως πέραμε μια δοκιμασία. Αυτή η επιδημία ήρθε και ανέτρεψε ένα προγραμματισμό ζωής που είχαμε, μια καθημερινότητα, μια ρουτίνα, η οποία μας παρήχε και μια γνωστή ασφάλεια. Ξέραμε τι θα κάνουμε το πρωί, τι θα κάνουμε το μεσημέρι, τι θα κάνουμε το βράδυ, ποιος θα πάρει τα παιδιά, ποιος θα πάρει σχολείο, πότε θα κοιμηθούμε, τι ώρα θα κοιμηθούμε, τι ώρα θα φάμε, τι ώρα θα δουλέψουμε. Αυτό έφερε μια ανατροπή στο πρόγραμμά μας. Έτσι, σύν όλο το γεγονός ότι ακούμε, πληροφορούμαστε, τρομάζουμε, αγχωνόμαστε. Σαφέστα λοιπόν είναι μια δοκιμασία. Παρά τα αυτά, όπως ξέρετε πολύ καλά, εμείς στην Εκκλησία έχουμε μέσα μας μια βαθιά πεποίθηση, μια εμπειρική βιωματική αρχή, η οποία λέει το εξής, ότι καμία μα καμία δοκιμασία, εάν βεβαίως το θέλει και ο άνθρωπος, δεν έρχεται στη ζωή μας χωρίς να μας κρατάει ένα δώρο. Δεν υπάρχει δοκιμασία στο χώρο της πνευματικής ζωής, δεν υπάρχει δοκιμασία, επαναλαμβάνω, εάν το θέλει ο άνθρωπος, που να μην του δώσει μια ευκαιρία, έλειξη, για πνευματική προκοπή, για ευάνθηση στον εαυτό του, για να δει αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κρατάμε και πιστεύω είναι χρήσιμο για τη συνέχεια της κουβέντας μας, διότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι για έναν χριστιανό δεν υπάρχουν αδιέξοδο. Όταν βρεθούμε και πιστεύουμε ότι είμαστε σε αδιέξοδο, ποιοι είναι οι τρόποι να το αντιμετωπίσεις? Να δούμε γιατί βιώνουμε μία κατάσταση σαν αδιέξοδο. Τι φταίει και αισθανόμαστε ότι αυτή η φάση στην οποία είμαστε είναι αδιέξοδη? Διότι, επαναλαμβάνω, ένας πιστός άνθρωπος δεν μπορεί να μπαίνει μέσα σε αδιέξοδους δρόμους. Γιατί ακόμη και το αδιέξοδο, ξέρετε τι είναι? Μία άλλη μορφή δρόμου. Είναι σαν να σου λέει, στρίψε. Από εδώ δεν βγάζει πουθενά.
Οπότε και αν μπει σε αδιέξοδο μέσα, είναι σαν να σου λέει η ζωή, η πραγματικότητα, η ψυχή σου, ότι ξέρεις κάτι, αυτός ο δρόμος στον οποίο μπήκες δεν θα σε πάει πουθενά. Βγες από εδώ πέρα και προσπάθησε να βρεις άλλον τρόπο, άλλο δρόμο. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία όμως γιατί μπήκαμε στο αδιέξοδο, γιατί νιώθουμε ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Εκεί θα πρέπει λοιπόν κανείς να δει τις σκέψεις του, τους λογισμούς του. Να δει πώς μεταφράζει την πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα, ξέρετε, είναι μία. Ναι, έχουμε τώρα μία πανδημία. Ναι, έχουμε τώρα μία σκληρή δοκιμασία. Ο τρόπος όμως με τον οποίο ο καθένας από εμάς μεταφράζει την δοκιμασία αυτή είναι διαφορετικός. Εδώ είναι το σημαντικό να καταλάβουμε ότι μπορεί ένα γεγονός να είναι αντικειμενικό, να συμβαίνει σε όλους. Έχουμε μια πανδημία τώρα. Αλλά ο τρόπος όμως που ο κάθε άνθρωπος και η κάθε ψυχή το μεταφράζει είναι απολύτως μοναδικός. Οπότε είναι αδιέξοδο για όλους? Όχι. Μερικοί μπορεί να βρουν φως. Μερικοί μπορούν να βρουν πολλά πράγματα μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Άρα λοιπόν τα αδιέξοδα με βάζουν σε μια πραγματικότητα να ψάξω να δω τις αντιλήψεις μου, τις σκέψεις, τους λογισμούς μου, πώς μεταφράζω τις εμπειρίες μου, γιατί διαρκώς όλες τις εμπειρίες τις μεταφράζω ως απειλητικές, γιατί όλα τα βλέπω καταστροφικά. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία να το δούμε αυτό. Πάτερ, επειδή όπως είπατε είμαστε άνθρωποι και έχουμε συναισθήματα, είναι δύσκολο όμως πολλές φορές να κάνεις αυτό το σκαλοπάτι, να σηκωθείς από την απογοήτευση και να πεις τώρα θα κάτσω να σκεφτώ με τον εαυτό μου τι φταίει, ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Αυτό το σκαλοπάτι είναι ένα δύσκολο βήμα για τον κάθε άνθρωπο. Είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό και είπαμε εισαγωγικά στην κουβέντα μας ότι όντως είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή την οποία περνάμε. Και είπαμε μάλιστα ότι δεν θα αρνηθούμε τα συναισθήματά μας, δεν θα κάνουμε ότι δεν φοβόμαστε, φοβάμαι. Δεν θα κάνουμε ας πούμε ότι δεν νιώθουμε ανασφάλεια, αισθανόμαστε ανασφάλεια. Δέχομαι λοιπόν τα συναισθήματά μου, δέχομαι αυτό το οποίο νιώθω, το αφήνω μέσα μου να υπάρξει, δεν το πνίγω, δεν το αρνούμε. Λέω καλώς όρισες φόβε, καλώς όρισες θλίψη. Όπως το λέγει ο γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, που λέγει καλώς όρισες ασθένεια. Και μετά όμως το επόμενο βήμα είναι να δω τι θα κάνω με αυτό το συναίσθημα. Να δω τι έχει να μου πει. Να πάρω ένα βήμα απόσταση. Να γίνω παρατηρητής. Γιατί αν κάθε φορά που νιώθω κάτι, σε ένα χωρικό, στη σχέση μου με τον Θεό, στο επάγγελμά μου, στη ζωή μου, κάθε φορά που νιώθω κάτι, αν είναι να βυθίζομαι στα συναισθήματά μου και να τα αφήνω να με κατατρώνε και να με πνίγουνε, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να ανταπεξέλθω. Πρέπει λοιπόν να μάθω να συνομιλώ με τα συναισθήματά μου χωρίς να τα φοβάμαι και να τους δίνω μορφές διεξόδου. Τι να τον κάνω το φόβο μου, τι να την κάνω τη θλίψη μου. Δεν την αρνούμε, δεν τα αρνούμε, ναι, φοβάμαι. Αλλά τι το κάνω αυτό, έχει μεγάλη σημασία. Πάμε να βρούμε τρόπους, τι τον κάνουμε. Ναι. Θέλετε να μας πείτε. Παρόλο που πάντα ξέρετε στη ζωή τα ερωτήματα είναι πιο εύκολα από τις απαντήσεις. Αυτός είναι νόμος, δηλαδή κανείς μπορεί να ρωτάει εύκολα και να θέτει ερωτήματα, αλλά δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ και εσείς είστε εκεί. Δεν νομίζω ότι έχω απαντήσεις. Μακάρι να τις είχα. Προβληματισμούς περισσότερο και αγωνίες και ερωτήματα δικά μου, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις? Γιατί η ζωή η ίδια είναι ένα μυστήριο. Δεν μπορεί το μυστήριο της ζωής και του ανθρώπου να το κλείσει μέσα σε κουτάκια έτοιμων κοσευροποιημένων απαντήσεων που έχεις βάλει ας πούμε στα ράφια και κάθε φορά που νιώθεις κάτι το κατεβάζεις για να δώσεις μια λύση ας πούμε. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στη ζωή. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, η κάθε περίσταση, το κάθε πρόβλημα. Παρά τα αυτά τώρα, για να έρθουμε τώρα και στο ερώτημα του πατρός Καλλινίκου, κοιτάξτε να δείτε, μπορώ ας πούμε να πάρω αποστάσεις από το φόβο μου, από τα συναισθήματά μου και να αρχίζω να βλέπω μέσα μου, δηλαδή τώρα ας πούμε που έγινε ένας εγκλισμός, ας το πούμε υποχρεωτικός, έτσι. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να
να φτιάχνουμε ψευδαπάτες, ας πούμε, και να νομίζουμε ότι κάποιες στιγμές ή προσευχητές μεγάλοι, ή ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αγαπήσουμε τα βιβλία μέσα σε μια και δύο εβδομάδες, αυτό που διαβάζαμε ποτέ μας, ή κάποια στιγμή, ας πούμε, θα βρούμε μια τέλεια σύνδεση και επικοινωνία με τον σύντροφό μας από εκεί που είμαστε στα μαχαίρια ή δεν είχαμε καλή επικοινωνία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε μια εβδομάδα και δύο δεν αλλάζει κανείς. Είμαστε ρεαλιστές, έτσι. Κάτω από τα όμως μπορούν να δοθούν αφορμές, μπορούν να δοθούν αιτιάσεις. Έτσι. Έχω λοιπόν το φόβο, τη θλίψη και μπαίνω σε ένα διάλογο με τον εαυτό μου. Αρχίζω σιγά σιγά να ακούω τον εαυτό μου, να παρατηρώ τα συναισθήματά μου, να λέω είμαι εγώ οι σκέψεις μου, είμαι εγώ οι λογισμοί μου. Αυτά τα συναισθήματα που νιώθω είμαι εγώ. Η πραγματικότητα εγώ είναι τόσο φοβισμένος άνθρωπος. Πραγματικότητα εγώ τόσο θλιμμένος. Είμαι εγώ η θλίψη μου. Γιατί εμείς ένα από τα πρώτα λάθη που κάνουμε στην πνευματική ζωή και γενικότερα είναι να ταυτίζουμε τον εαυτό μας με τις σκέψεις, τους λογισμούς και τα συναισθήματά μας. Δηλαδή, αν ξεκινήσει κανείς να λέει την ευχή του Ιησού, να κάνει μια προσευχή, το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει είναι το αδύνατον να κάτσει 3 λεπτά, 1 λεπτό, 1 λεπτό, μισό λεπτό χωρίς σκέψεις και λογισμούς. Πλημμυρίδα, καταιγισμός. Αυτό τι δείχνει? Ότι είμαστε ταυτισμένοι απόλυτα με τις σκέψεις μας. Ένα λοιπόν από τα πρώτα που εγώ ας πούμε κάνω προσπάθεια, να δέχομαι τους λογισμούς της σκέψης μου χωρίς κρίση, να μην δέχομαι τα συναισθήματα χωρίς να παίρνω αποστάσεις. Νιώθω μια ταραχή. Λέω εντάξει, ήρθε η ταραχή. Ήρθε για κάποιο λόγο, αλλά δεν είπε αυτό. Βαθύτερα εγώ είμαι εικόνα Θεού. Βαθύτερα μέσα μου υπάρχει ο Χριστός. Τον έχω ενδυθεί μέσα μου βαθιά από τη μέρα της βάπτισής μου. Κοινωνώ στην Εκκλησία, παίρνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και ο Χριστός κατοικεί μέσα μου. Βαθύτερα είμαι λοιπόν φως. Αυτό το φως πρέπει να τον ανακαλύψω. Αυτή τη βασιλεία του Θεού που κρύβω μέσα μου πρέπει να την ανακαλύψω. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να φύγω από το νου μου που είναι ταραγμένος, ταραχώδης, ο οποίος έχει καταστροφικά σενάρια μέσα, αγχωτικά και τρελά, και να κατέβω βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για την πνευματική ζωή. Αυτός για μένα είναι ένας τρόπος. Να ξεκινήσω σιγά σιγά λοιπόν να ακούω τις σκέψεις μου, να βλέπω τα συναισθήματά μου, να μην τα κρίνω, να μην βάζω ταμπέλες είμαι καλός, είμαι κακός, είμαι αμαρτωλός, να μην βάζω ταμπέλες τι είναι αυτά που λέω, τι είναι αυτά που σκέφτομαι, πόσο απέσιος άνθρωπος είμαι, πόσο κακός, τίποτα, απλά τα παρατηρώ. Θεωρώ ότι ο νους είναι η δουλειά του αυτή, οι σκέψεις. Αφήνω και τις παρατηρώ απλά. Νιώθω ένα συνέστημα, δεν βάζω ταμπέλα. Λέω πόσο χάλια είμαι, πόσο κακός είμαι, πόσο θλιμμένος είμαι, πόσο δεν ξέρω τι. Απλά παρατηρώ τα συναισθήματα της σκέψης και προσεύχομαι. Αυτό, ξέρετε, σιγά σιγά θα δημιουργήσει μια νέα συνθήκη με τον εαυτό μου. Έτσι, θα δημιουργήσει μια αποτάξη. Και βέβαια και άλλα πολλά πράγματα που μπορεί να δοθούν ως δυνατότητες σε αυτή την περίοδο, ας πούμε, έτσι. Και ως ευκαιρίες. Πάτερ μου, μιας και μιλάμε περί εμπιστοσύνης στο Θεό, μετά πρέπει να πιάσουμε και το θέμα εμπιστοσύνης στους ανθρώπους, εμπιστοσύνη. Βλέπετε, έχουμε μια περίοδο τώρα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ήμασταν μέσα στις εκκλησίες. Έχουμε το πρόβλημα ότι δεν είμαστε εκκλησίες και βγαίνει παραδείγματος χάρη η Ιερά Σύνοδος και μας δίνει κάποιες οδηγίες σωστές για το πώς θα προφυλάξουμε την εικόνα του Θεού στη γη, δηλαδή τον ίδιο τον άνθρωπο. Εμείς ως άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία μας, στη Σύνοδο κλπ. Πώς, ναι, παρόλο που δεν ταυτίζεται πολλές φορές αυτή η σκέψη μας και η επιθυμία μας, γιατί μην ξεγελιόμαστε, δεν μπορούμε να διανοηθούμε ως χριστιανοί ότι θα κάνουμε μεγάλη εβδομάδα εκτός Εκκλησιών και όμως πρέπει φέτος για την αγάπη του πλησίου μας να την κάνουμε. Αυτό τελικά είναι εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού? Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα εκκλησιαστικά με την αντίληψη αυτή που αργότερα τη βρήκα στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι καλύτερα να είμαι μέσα στην εκκλησία και να κάνω λάθος, παρά να είμαι έξω από αυτήν και να είμαι σωστός.
Εγώ δεν θέλω να είμαι σωστός και να είμαι έξω από την Εκκλησία. Πολύ σωστό. Θέλω το δικό μου δίκιο, δεν θέλω τη δική μου άποψη, με την έννοια όχι ότι να μην έχω κρίση, με την έννοια του δικού μου λογισμού και του δικού μου θελήματος, διότι τις πιο πολλές φορές το δικό μου θέλημα με οδήγησε στην καταστροφή. Τουλάχιστον εμένα. Έτσι. Οπότε θέλω το θέλημα του Θεού, αναζητώ τις εντολές του Θεού και θέλω να μένω σε μία πιστότητα και σε μία σχέση οργανική με το σώμα της Εκκλησίας. Είμαι μέλος της Εκκλησίας, οπότε σαφέστατα κάνω υπακοή σε αυτό το οποίο θα πει η Εκκλησία, η οποία εκφράζεται μέσα από την Ιερά Σύνοδο. Έτσι, όχι μόνο μέσα από εκεί, αλλά σε τέτοια θέματα τουλάχιστον μέσα από την Ιερά Σύνοδο. Οπότε σαφέστατα και κάνω υπακοή. Είναι σημαντικό να το καταλάβω αυτό, διότι αν δεν κάνω υπακοή, χάνω το σύνδεσμό μου με το σώμα της Εκκλησίας. Έτσι, όταν εγώ, παραδείγματος χάρη, αυτή την περίοδο νηστεύω, δεν νηστεύω ατομικά σαν πρόσωπο και μόνο, νηστεύω συνδεόμενος με μία πράξη της Εκκλησίας. Το αυτό κάνουν τα μέλη της Εκκλησίας, αιώνες τώρα. Μετέχω στο σύνολο των Αγίων της Εκκλησίας. Εδώ του νη αιώνους και βέβαια του μέλλοντος και της θριαμβεύουσας Εκκλησίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι οτιδήποτε κάνω στη ζωή μου πρέπει να έχει σχέση με την Εκκλησία. Δεν μπορεί να είναι έξω από την Εκκλησία. Ακόμη και αν κάτι δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Με πληγώνει. Μου σπάει το θέλημά μου, τη δική μου κατανόηση, το δικό μου σκεπτικό. Έτσι, οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσω την ειρήνη της ψυχής μου, να διατηρήσω τη γαλήνη, την προσευχή και να κάνω υπακοή στην Εκκλησία με την ελπίδα ότι σύντομα θα τελειώσει αυτή η δοκιμασία και ξανά όλοι μαζί ενωμένοι, το επαναλαμβάνω, έτσι θα βρεθούμε ξανά μέσα στους ναούς για να πραγματώσουμε το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό για να γίνει όμως πρέπει να είμαστε σε υπακοή και σε ενότητα. Διότι δυστυχώς βλέπω και στο Facebook και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μαλώνουν οι χριστιανοί, να βρίζουν ένας τον άλλο, να κατηγορούν τους επισκόπους, τους ιερείς, οι ζηλωτές να κατηγορούν τους άλλους ως προδότες της πίστεως. Υπάρχει μια εικόνα η οποία πραγματικά δεν μας τιμά καθόλου. Πάτερ μου, είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό που είχαμε συζητήσει και με τα παιδιά σε μια σύναξη, ένα κείμενό σας, που έλεγε ότι ίσως είναι ο καιρός τώρα, μιας και έχουμε αυτή την δέσμευση ότι δεν μπορούμε να πάμε στους ναούς μας, να αποδείξουμε πόσο Χριστό έχουμε βάλει μέσα μας, για να το πούμε πολύ απλά. Yeah. Πολύ σημαντικό κείμενο αυτό το οποίο είχατε γράψει τότε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να δω τώρα όλοι αυτοί που πηγαίναμε στις εκκλησίες τόσα χρόνια και είχαμε πνευματικούς, γεροντάδες, τρέχαμε στα μοναστήρια, κρατούσαμε κομποσκίνια, διαβάζαμε και επερώμαστε γι' αυτό νηπτικά και πατερικά κείμενα. Μιλούσαμε όλη μέρα για τους πατέρες και μαχόμαστε υπέρ των πατέρων της Εκκλησίας και κοινωνούσαμε και όλα αυτά. Θέλω να δω λοιπόν όλοι αυτοί, τελικά όλα αυτά τα οποία κάνουμε, πόσο μας έχουν μεταμορφώσει. Γιατί αν είναι να κάνω όλα αυτά, να μετέχω σε όλα αυτά και να είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος είμαι άνθρωπος της φασαρίας, της έντασης, επιθετικός, θυμώδης, φιλόνικος, ένας άνθρωπος ο οποίος διαρκώς βάζω το μαύρο στη ζωή μου, διαρκώς είμαι μίζερος, κακόμοιρος, χωρίς χαμόγελο, περιμένω να βρω το λάθος του άλλου να του ορμήξω, περιμένω να δω το ατόπιμα του άλλου για να το διαπομπεύσω, προσπαθώ διαρκώς, ας πούμε, να είμαι καχύποπτος, δεν έχω καλό λογισμό, αυτό που το βάζετε. Αυτό είναι το βασικό. Είναι δυνατόν να κοινωνάς, να προσεύχεσαι, να λες την ευχή του Ιησού, να εξομολογείς, να πηγαίνεις στην Εκκλησία και να έχεις μόνιμα ένα αρνητικό, μαύρο, καταθλιπτικό, καχύποπτο λογισμό. Υποπτεύεσαι τους πάντες, κατηγορείς τους πάντες, σου φταίνε τα πάντα, δεν βλέπεις τίποτα θετικό, τίποτα όμορφο. Ξεχωρίς τον εαυτό σου. Ξεχωρίς τον εαυτό σου το υπόλοιπο σου. Δηλαδή θα βρεις έναν τρόπο τώρα, π.χ. παραδείγματος χάρη, να πας να κοινωνήσεις μόνος σου και οι υπόλοιποι δεν θα έχουν κοινωνήσει. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτές τις μέρες. Ποτέ στη ζωή μου, σας εξομολογούμε.
Δεν το ακούσαμε καλά, μας το ξαναλέτε λίγο. Αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Εάν δηλαδή η Εκκλησία, το σύνολο της Εκκλησίας, δεν πει πάμε να λειτουργήσουμε όλοι μαζί και να κοινωνήσουμε, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ αυτό να το κάνω. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από το να διαιρείς την ενότητα του σώματος της Εκκλησίας. Από το να παίρνεις τη στάση ότι εγώ είμαι κάτι ιδιαίτερο και κάτι ξεχωριστό. Έτσι, ποτέ δεν θα το έκανα. Αυτό είναι και το καλύτερο που πρέπει να πούμε για αυτές τις μέρες, έτσι. Για αυτές τις μέρες. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα καταφέρουμε εύκολα. Μάλλον δεν θα καταφέρουμε να κοινωνήσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το πιο πιθανό είναι αυτό από ό,τι φαίνεται. Αλλά γιατί να μην το δούμε αυτό ως ένα κανόνα. Γιατί να μην δούμε ότι όπως ο πνευματικός μας βάζει ένα κανόνα, ότι ο ίδιος ο Θεός μας έβαλε ένα κανόνα, όχι ως τιμωρία, αλλά ως δοκιμασία και παιδαγωγία. Έτσι. Και λέει είναι οι πατέρες εκκλησίες που τόσο πολύ τους επικαλούνται αυτοί οι οποίοι είναι καχύποπτοι απέναντι σε αυτά τις αποφάσεις της εκκλησίας, λένε οι πατέρες εκκλησίας ότι όταν ο πνευματικός σου βάλει ένα κανόνα ή τέλος πάντων κάτω από δύσκολες συνθήκες δεν μπορείς να κοινωνήσεις και μόνο το γεγονός ότι εσύ κλαις γι' αυτό, πονάς γι' αυτό, διψάς για το σώμα του Χριστού, αυτό σε κρατάει στην κοινωνία. Όταν εσύ κάνεις τον κανόνα, όταν εσύ υπακούς, αυτό σε κρατάει σε κοινωνία με τον Χριστό. Αντιθέτως, εάν εσύ κάνεις το δικό σου θέλημα, θέλοντας να ξεχωρίσεις επιδεικτικά, αλλά ζωνικά, με εγωισμό και θέλημα, αυτό θα σε κόψει αμέσως από την κοινωνία με τον Χριστό. Και μην ξεχνάμε ότι σαφέστα, και το υπογραμμίζω προς κάθε αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως, να μην ξεχνάμε ότι σαφέστατα το κέντρο της ζωής, ο πυρήνας της ζωής της Εκκλησίας είναι η Θεία Ευχαριστία. Είναι η Θεία Κοινωνία. Τελεία και παύλα. Εκεί σταματάνε όλα. Παρά τα αυτά όμως, από εκεί και κάτω, από την κορυφή δηλαδή αυτή, υπάρχουν και άλλες μορφές θεοκοινωνίας. Παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο τέταρτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους του βιβλίου του Αόρατος Πόλεμος, στο τέταρτο κεφάλαιο, μιλάει για μορφές άλλης θεοκοινωνίας. Ο γέροντας Κλεόπα, ο Ηλιέ, ο Ρουμάνος αυτός ασκητής και όσιος, είχε γράψει ένα ωραίο σύγγραμμα για μορφές άλλης μορφής θεοκοινωνίας. Επαναλαμβάνω προς αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως, η ανώτερη μορφή, η καθολική, η αυτή που συνιστά την ταυτότητα και το είναι της Εκκλησίας, είναι η Θεία Ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όμως, και θεοκοινωνία και κοινωνία με το Θεό είναι η τήρηση των εντολών. Θεοκοινωνία είναι η προσευχή. Θεοκοινωνία είναι η φιλανθρωπία, η ελεημοσύνη, η συγγνώμη. Άρα ίσως είναι η περίοδος να αναπτύξουμε αυτές τις αρετές και αυτά τα διακονήματα για να μπορέσουμε έστω τουλάχιστον όταν δοθεί ευκαιρία να πάμε να κοινωνήσουμε πια ουσιαστικά και προετοιμασμένοι. Γιατί φοβάμαι ότι όταν είχαμε σε ευκολία την λατρεία μας και την Θεία Ευχαριστία, πολλές φορές δεν πηγαίναμε και σωστά προετοιμασμένοι. Ως κανόνα το βλέπουμε αυτό και δεν παγιώνεται, γιατί μερικοί λένε, λέει, στο τέλος δεν θα προτεσταντίζουμε, ας πούμε, ή θα καθόμαστε στα σπίτια μας. Καλά, εντάξει. Αυτό νομίζω τώρα ότι είναι μία υπερβολή και έχει μέσα και μία, θα λέγαμε, ας πούμε, εσκεμμένη παραποίηση και παραμόρφωση της αλήθειας. Διότι εδώ μιλάμε για μία ειδική κατάσταση. Για μία ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία δεν επαναλαμβάνεται συχνά στην ιστορία. Έτσι, δεν είναι συχνή η επανάληψη. Απλά είναι και ευκαιρία να πούμε αυτό το οποίο είπαμε αυτές τις μέρες εδώ πέρα με τους φιλοξενουμένους, να δούμε τελικά μετά από αυτή την κατάσταση θα εκκλησιαζόμαστε όσο πρέπει, όπως πρέπει να εκκλησιαζόμαστε. Μόλις τελειώσει αυτός ο κανόνας, ας το πούμε έτσι, που μπήκε στη ζωή μας, αμέσως θα ενωθούμε με το σώμα της Εκκλησίας, τη Θεία Λειτουργία. Αλλά πάνω σε αυτό το οποίο είπατε, να δούμε με τι λαχτάρα θα πάμε μετά που είπατε. Θυμάμαι ότι σε μία τώρα πρόσφατη συνομιλία που είχαμε ένα σπουδαίο θεολόγο, τον ημερό μας, δεν θα πω το όνομά του, δεν χρειάζεται, λοιπόν, μου έλεγε ότι η γιαγιά του, λέει, η μικρασιάτισσα, είχε μάθει η γυναίκα λάθος είχε μάθει, να κοινωνάει 2-3 φορές το χρόνο. Ξέρετε, υπήρχαν κάποιες περιοχές
οι οποίες δεν είχαν συχνά θεία λειτουργία της τουρκοκρατίας και τουρκικής κατοχής. Και έτσι οι άνθρωποι δεν είχαν μάθει, δεν είχαν συχνά λειτουργία, δεν είχαν μάθει να κοιωνάνε συχνά. Και αυτό ύστερα τους έμεινε στη ζωή τους. Δίπλα στο σπίτι αυτής της γιαγιάς της Μικρασιάτσας υπήρχε μια ευσεβέστατη οικογένεια, οι οποίοι μάλιστα ανήκαν και σε μια εκκλησιαστική οργάνωση, ας πούμε, οι οποίοι κοινωνούσαν πάρα πολύ συχνά. Και αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το αληθινό, αυτό είναι το πραγματικό. Όμως η γιαγιά, βλέποντάς να το κάνουν αυτό, ας πούμε, έλεγε, μα τι ρε παιδί μου, συνέχεια κοινωνάνε, τι είναι η θεία κοινωνία. Ποιος είχε δίκιο θεολογικά. Βεβαίως και είχε δίκιο η οικογένεια, η οποία κοινωνούσε πολύ τακτικά, βεβαίως. Μου έλεγε όμως ο θεολόγος αυτός, ότι όταν η γιαγιά μου, λέει, πήγαινε να κοινωνήσει, αυτή, λέει, η θεία κοινωνία ήταν ένας συγκλονισμός της ύπαρξης. Ήταν μια συνάντηση. Και εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα. Όταν κοινωνάμε, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Ευχαριστία, αυτή η Θεία Ευχαριστία είναι συνάντηση για μας? Είναι συνάντηση ή είναι μια υποχρέωση, ένα καθήκον, ένας εφησυχασμός της συνείδησης της θρησκευτικής, ότι έκανα και σήμερα το καθήκον, ας πούμε? Είναι συγκλονισμός της ύπαρξης. Αυτό είναι το σημαντικό. Να συγκλονίζεται η ύπαρξη από τη συνάντηση με τον αληθινό και ζώντα Θεό. Πάτερ, μιλήσατε πριν για άλλη μια μορφή θεοκοινωνίας, για τη φιλανθρωπία, ουσιαστικά για την αγάπη στον συνάνθρωπο, στον γείτονά μας, στον καθένα. Και είπαμε για την εμπιστοσύνη στο Θεό, είπαμε για την εμπιστοσύνη στην Εκκλησία. Και αν υποθέσουμε λοιπόν ότι μπορούμε πλέον πολύ δύσκολο να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους γύρω μας, είναι μια εποχή που ζητάνε και οι άλλοι αναγκάζονται να εμπιστευτούν εμάς. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς πρέπει να μείνει σπίτι του, μας εμπιστεύονται όλοι ότι θα μείνουμε σπίτι μας, για να τελειώσει αυτός ο κανόνας, όπως είπατε, μια στιγμή νωρίτερα. Οπότε και εμείς πρέπει τώρα ουσιαστικά να μην προδώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Βέβαια, και να μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανός είναι ταυτισμένος με την ευθύνη απέναντι στον άλλο άνθρωπο, στον συνάνθρωπο. Ο χριστιανός δεν είναι ένας ανεύθυνος άνθρωπος, δεν είναι ένας παρτάκιας, δεν είναι θα κάνω ό,τι μ' αρέσει. Ο χριστιανός ξέρει, γνωρίζει εμπειρικά, θεολογικά, βιωματικά, ακριβώς αυτό που έλεγε ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ότι η αμαρτία, το λάθος, η λάθος επιλογή που κάνω εγώ στο κελί μου έχει παγκόσμιες συνέπειες. Αυτό το γνωρίζει ο χριστιανός. Ξέρει δηλαδή ότι οι πράξεις μου έχουν άμεση επίδραση στη ζωή του άλλου, όπως και οι πράξεις του άλλου έχουν στη δική μου τη ζωή. Τι μας έδειξε αυτή η πανδημία? Ένα από τα πολλά μαθήματα τα οποία μας έφερε και μας παρουσίασε αυτή η πανδημία είναι το γεγονός ότι μας πιστοποίησε ότι δεν μπορούμε να υπάρχουμε χωρίς την παρουσία του άλλου. Ότι ο άλλος επηρεάζει τη ζωή μας και εμείς επηρεάζουμε τη ζωή του άλλου. Δείτε τώρα πόσο σημαντικό είναι να προσέχει ο άλλος απέναντί μας και εμείς απέναντι στη ζωή του άλλου. Δεν φτάνει μόνο να προσέχω εγώ, πρέπει να προσέχει και ο άλλος. Και δεν φτάνει μόνο να προσέχει ο άλλος, πρέπει να προσέχω και εγώ. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια αλληλεσύνδεση, είμαστε βαθιά συνδεδεμένοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε επίσης, γιατί πολλοί μου λένε, μα αυτή η καραντίνα είναι πολύ αυστηρή και μέτρα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι θα νοσήσουν θα είναι ασυμπτωματικοί. Δεν θα έχουν συμπτώματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εσύ θα νιώθεις πάρα πολύ καλά, δεν θα νιώθεις άρρωστος, θα βγαίνεις έξω, θα είσαι φορέας όμως και θα μεταφέρεις τον φωνικό ιό σε άλλους ανθρώπους. Οι άλλοι άνθρωποι, είτε είναι μεγάλοι σε ηλικία είτε είναι ευπαθείς ομάδες, θα πεθάνουν από τη δική σου κακώς νοουμένη ελευθερία, που είναι στην πραγματικότητα μια ανεύθυνη πράξη. Και είναι αμαρτία αυτό, έτσι? Και μετά φωνάζουμε που δεν γίνονται θέσεις λειτουργίες. Είναι και φόνος. Είναι και φόνος ή δεν είναι? Και θα γίνω φωνέας του αδερφού μου. Έτσι. Έστω και άθελά μου. Αλλά ξέρετε, τώρα πια με τόση ενημέρωση δεν έχει τόσο άθελα. Βέβαια. Με τόση ενημέρωση που υπάρχει δεν είναι τόσο άθελα. Δηλαδή, αν εγώ, επειδή πιέζομαι στο σπίτι, δεν με ενδιαφέρει και θέλω να βγω έξω σόνι και καλά, διαφορώντας όμως
για τους άλλους. Ξέρετε, δεν είναι και τόσο άθελά μου ή τόσο ακούσιο. Βέβαια, θα υπάρξει και αυτός ο οποίος θα πει «Μας δουλεύουνε, μας κοροϊδεύουνε, δεν είναι έτσι όπως τα λένε». Εγώ θα έλεγα και το ρισκάρεις. Και το ρισκάρεις. Δεν το ρισκάρουμε, στη καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Ακόμη και αν υπάρχει μία υπερβολή στα μέτρα, καλύτερα να ανεχθούμε αυτή την υπερβολή προσωρινά για το συμφέρον των αδελφών μας. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εδώ κοντεύουμε στο τέλος να μας πούνε κάποιοι ότι δεν υπάρχει Ιταλία στο χάρτη, ότι η Ισπανία είναι στη φαντασία μας, ότι η Κίνα δεν υπάρχει, δεν υπήρξε ποτέ. Έτσι. Δηλαδή τα σενάρια καταστροφολογίας, συνωμοσιολογίας, δεν ξέρω και εγώ ας πούμε τι να πω. Είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο να πιστεύουμε το οτιδήποτε παρά να βλέπουμε την αλήθεια. Να σας πω κάτι, αυτό δεν κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Ο γάμος μας είναι χάλια, η σχέση μας είναι χάλια και αντί να δούμε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα, εμείς λέμε ότι μας κάνουν μάγια, ότι μας φάγανε κακές γλώσσες, ότι συμβαίνει κάτι κακό, ότι φταίει κάποιος άλλος. Δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα. Στη ζωή μας είμαστε χάλια και λέμε πάντα ότι φταίει ο διπλανός μου, φταίει ο αδερφός μου, φταίει η γυναίκα μου, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Αυτό δεν κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα όπως είναι. Γιατί η πραγματικότητα, αν τη δεις όπως είναι, τι κάνει, το οποίο δεν θέλουμε. Σε καλεί να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Οπότε αν τελικά τα πράγματα δεν τα ξέρετε έτσι, αλλά είναι κάποιος δάχτυλος μακρινός, τότε δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για τίποτα. Είναι αυτοί οι κακοί οι άλλοι που κάνουν σενάρια για την καταστροφή του πλανήτη, αλλά εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Να κάτω σπίτι μου. Έτσι. Πάτερ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αχόρταγα είναι αυτά τα οποία μας λέτε και το βλέπουμε και, και στα σχόλια των ακροατών, τηλεθεατών, πώς να το πούμε, δεν ξέρω τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Εγώ σε ευχαριστώ. Θέλω να πιστεύω ότι θα σας έχουμε πάλι. Και μήπως σας έχουμε και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα με κάποιον τρόπο, γιατί θα πρέπει να δώσουμε πολύ παρηγοριά σε όλους τους ανθρώπους μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και θα πρέπει να το σκεφτούμε και εμείς πολύ σοβαρά, εφόσον συνεχίζεται αυτή η καραντίνα, να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε και καλύτερα και πιο συχνά, έστω και με μικρότερες εκπομπές, ίσα-ίσα για να ακούγεται ένας παρηγορητικός λόγος μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας και μακάρι, αν δώσει ο Θεός, να ξαναπούμε. Την ευχή σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε βάζοντας ένα όμορφο κομμάτι, κριτικό κομμάτι, το οποίο φτιάχτηκε αυτές τις μέρες. Και πάρα πολύ όμορφο, με πολύ ωραία στίχους, πρέπει να το έχετε ακούσει. Πολύ όμορφο, ναι. Είναι λίγο μελαγχολικό, αλλά δείχνει και το πώς τελικά ο Θεός ρυθμίζει τη ζωή μας και εμείς απλά πρέπει να τον εμπιστευτούμε και να τον ακολουθήσουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, θα πάνε όλα καλά. Όλα θα πάνε καλά. Την ευχή σας, ευλογείτε. Ο πλανήτης αυτός έχει αντέξει πολύ χειρότερα. Θα καταφέρουμε. Να είστε καλά, ευλογείτε. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ.